Και από το Ηράκλειο και τον πρόεδρο των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια, πάμε στο Ρέθυμνο να συνομιλήσουμε με την αντιπρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ρεθύμνου. Είναι η κυρία Ευρυδίκη Ψυχαράκη. Κυρία Ψυχαράκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Χρόνια πολλά να ευχηθώ. Χρόνια πολλά, καλησπέρα σας. Σε αυτή την πρώτη φάση των εμβολιασμών, ο ρόλος των φαρμακοποιών ποιος θα είναι? Ο ρόλος των φαρμακοποιών στην πρώτη φάση και το μικρό αριθμό εμβολίων που παραλαμβάνονται και της ειδικής συνθήκης φύλαξής τους είναι ενημερωτικός και, ας το πούμε, διεκπαιρεωτικός για να βοηθήσουμε το σύστημα υγείας να προχωρήσει παρακάτω. Τις επόμενες μέρες αναμένουμε να είναι έτοιμη η πλατφόρμα ηλεκτρονική μέσω της οποίας με τον άμκα του κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να δηλώσει στο σύστημα ότι θέλει να προχωρήσει στον εμβολιασμό με το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Οπότε θα μπορεί να προσέλθει στο φαρμακείο, να δώσει τα προσωπικά του στοιχεία, τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισής του και να προχωρήσουμε τη διαδικασία κλείνοντας το ραντεβού. Συμβουλευτικός λοιπόν ο ρόλος. Και σας ρωτώ, σας έχει καλέσει κάποιος μέχρι σήμερα από τον ΕΟΔΗ, από το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να σας ενημερώσει, μία πρώτη ενημέρωση, πώς θα κινηθείτε στην πορεία? Αυτή τη στιγμή κάποια επίσημη ενημέρωση με περισσότερες λεπτομέρειες και στοιχεία, αν μη τι άλλο και για να απαντήσουμε στον κόσμο ο οποίος φτάνει στο φαρμακείο και ζητάει να ενημερωθεί, δεν έχουμε χειροπιαστά. Δεν μπορώ να σας πω, ας πούμε, ποια θα είναι τα εμβολιαστικά κέντρα για την πόλη του Ρεθύμνου ή ενδεχόμενα για τους διπλανούς μας νομούς. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι προοδευτικά αναμένουμε να γίνονται οι εμβολιασμοί και ας μου επιτραπεί ο όρος, θα χρησιμοποιηθούμε διεκπαιρεωτικά σε πρώτη φάση για αυτό το λόγο. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Εμβολιαστικά κέντρα μπορούν να καταστούν και τα φαρμακεία τους επόμενους μήνες? Τη δεδομένη χρονική στιγμή, με το εμβόλιο το οποίο σε πρώτη φάση έχουμε παραλάβει, το γνωστό εμβόλιο της εταιρείας Pfizer-BioNTech, ναι. Λόγω των ειδικών συνθήκων φύλαξής του, διατηρείται, φανταστείτε, στους μείον 70. Τα φαρμακεία σαν φυσικοί χώροι δεν έχουν την προδιαγραφή για αυτή τη συντήρηση. Προοδευτικά που θα παραλαμβάνουμε, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε, εμβόλια τα οποία μπορούν να φυλαχθούν σε συνθήκες φαρμακείων, θα συμμετέχουμε και εμείς ενεργά στο κομμάτι του εμβολιασμού μετά την κατάλληλη εκπαίδευσή μας στο κομμάτι το διαδικαστικό. Σε αυτούς που εμφανίζονται διστακτικοί στο να εμβολιαστούν, η αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ρεθύμνης τι έχει να πει? Κοιτάξτε να δείτε, είναι φυσικό και ανθρώπινο όλοι να έχουν ερωτηματικά, να έχουν τυχόν ανασφάλειες για το τι γίνεται, τι είναι όλο αυτό που συμβαίνει και να υπάρχει μια φόρτιση παραπάνω. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι με τα δεδομένα που υπάρχουν και με τη γνώση που έχουμε και με όλα τα στοιχεία, πρόκειται για ένα ασφαλές εμβόλιο, όπως είναι και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε στη διάθεσή μας και κάνουμε τον εμβολιασμό μας, τον τακτικό, τον προγραμματισμένο. Οπότε στο κομμάτι που αφορά την ασφάλεια του εμβολίου, τα δεδομένα δίνουν αυτό. Αν με ρωτάτε προσωπικά, ναι, θα το κάνω. Περιμένω τη σειρά μου για να εμβολιαστώ κι εγώ. Ο αντιγρυπικός εμβολιασμός έχει σταματήσει? Το μεγαλύτερο κομμάτι του αντιγρυπικού εμβολιασμού έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν κάποια διαθέσιμα εμβόλια ακόμα. Εάν κάποιος για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει εμβολιαστεί, μπορεί να εμβολιαστεί. Είμαστε ακόμα εμπρόθεσμοι. Ευτυχώς και λόγω καιρού είμαστε σε καλό επίπεδο. Αλλά ναι, ο μεγαλύτερος όγκος του εμβολιασμού έχει τελειώσει. Μάλιστα. Κυρία Ψυχαράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ πάλι καλές γιορτές. Να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι με υγεία. Βέβαια, να είστε καλά.